ότι το στόμα σου δεν είναι για να λέει πλακίες. Έτσι. Ένα που λέει όμως σε κάποιες φάσεις, πώς θα γίνει. Εντάξει, λέει και πλακίες. Αλλά απλώς σου λέει ότι πρέπει να σκέφτεται ότι ο Θεός ό,τι μας έδωσε πάνω στη γη, μας το έδωσε να το χρησιμοποιούμε προς το καλό. Αυτό θέλει να πει. Ότι σου δίνω, ότι σου δίνω ακόμα και το λόγο σου και για κάθε, εγώ θα σου λέω και κάθε πράξη που κάνεις με το χέρι σου θα δώσεις λόγο. Mm-hmm. Γιατί με το χέρι σου μπορεί να δώσεις μια μπουνιά, όπως και, και η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Δηλαδή μπορεί με ένα λόγο που θα πεις να τον κλείσει τον άλλον φυλακή. Και βεβαίως έχεις και θα δώσεις, αν δεν προσέχεις το τι λες. Θα δώσεις τι? Θα λογοδοτήσεις. Θα λογοδοτήσεις. Θα λογοδοτήσεις. Ποιον, τον εραστή. Ποιο? Μα αν είναι εραστή σου, αν είναι εραστή σου και αν είναι φίλο σου, μισό λεπτό. Ναι. Αν είναι εραστή σου και είναι φίλο σου, τότε αυτό που σου λέει ότι πρόσεχε όταν μιλάς, πώς μιλάς στους ανθρώπους, πώς μιλάς, όπως και εγώ προχθές μέσα στη μονή, κάποιος των μοναχών, των δικών μας, κάτι έλεγε για κάποιον άλλον παπά. Και τον σταματάω αμέσως και του λέω σε παρακαλώ, δεν θα ξανακούσω και δεν θέλω να ακούω να λέτε για κανέναν κληρικό οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι αυτομάτως μου λέει έχετε δίκιο γέροντα. Λοιπόν, ήταν λάθος μου. Το καταλαβαίνεις. Έτσι λοιπόν δεν μπορείς να λες, κάνεις την επιθυμία αυτού που αγαπάς. Μήπως έχουμε Και εγώ πρέπει να κάνω την επιθυμία που θέλει. Το μπορώ. Λοιπόν, θα δεν μπορώ. Η συνέχεια πατέρα μου στο φόβο στο διάλειμμα, αλλά θέλω να διαβάσει τα μηνύματα. Συγγνώμη, κύριε Μαντέλε. Πρέπει να διαβάσει άνθρωπο που στιγμούν. Ωραία, γρήγορα, γρήγορα. Δώστε μου μισό λεπτό και μισό. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα για να πάει και εμεί για διαδήλωση. Η Άννα από Παλίνη μας λέει ότι έχω ζητήσει, ό,τι έχω ζητήσει από τον Θεό, από την καρδιά μου, το δίνει, λέει. Μάλιστα. Το επόμενο. Ο Δημήτρης από τους Αγίους Αναργύρους, φυσικά και ο Χριστός είναι εραστής μας, με την αρχαία ελληνική έννοια. Μάλιστα. Κατήργησε, λέει, τον νόμο και με τη σταύρωσή του μας έδειξε το παράδειγμα ώστε να γίνει εραστής μας. Μάλιστα. Ο Στράτος από τον Άλυμο, να εξηγήσετε τι σημαίνει εραστής. Η Παλαιά Διαθήκη συμπληρώνεται από την Καινή. Μάλιστα, ο Ανέστης μάλιστα. από το Πενίδη, ο Χριστός δεν μπορεί να μην. Ο Χριστός δεν μπορεί να μην μας κυβερνά, λέει. Ο Γιάννης. Ναι, τον δέχεται ότι είναι κυβερνήτης. Παντοκράτος. Ο Χριστός είναι η ανωτέρα δύναμη, πρέπει να υπακούμε τις 10 εντολές. Αυτό είναι από... Δεν είναι ο Χριστός εραστής μας. Αλλά τότε τι λένε, βλακίες λένε οι Άγιοι που διάβασα. Ποιος το λέει αυτό. Συνεχίζουμε. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Λοιπόν, τότε Γιάννη μου, ο Φώτιος, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής λέει βλακίες. Που λέει ότι είναι εραστής μας. Σταματάμε πριν να έχουμε break. Λοιπόν, σε 5 λεπτά κοντά σας, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Σε 5 λεπτά κοντά σας. Και τώρα, Mega Jack. Λοιπόν, καλησπέρα. Δεύτερο μέρος, εκπομπή με τους Παπαροκάδες. Τα λέμε μαζί τους κάθε Παρασκευή σε 9 η ώρα. Βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας και κουβεντιάζουμε το θέμα με ερώτημα στο κοινό. Είναι δυνατόν ο Χριστός να είναι ο εραστής μας? Γιατί εδώ ο πατήρ Νεκτάριος μας τα λέει κάπως περίεργα σήμερα τα πράγματα. Πατέρα Ιακήμ, έχουμε μείνει με σένα. Περίεργα μας τα λέει. Δεν νομίζω ελληνικά του. Εγώ αναφέρω περίεργα, μπορεί να ακούγονται. Γιατί ο κόσμος μπορεί να έχει άγνοια. Και όπως είπε ο φίλος ο άλλος, θεωρεί το Θεό μια ανωτέρα δύναμη. Εμείς εκφράζουμε σε κάποιες... Εμείς στις προηγούμενες εκπομπές καταρρύψαμε ότι είναι ανωτέρα δύναμη ο Θεός. Αυτή είναι μια αντίληψη πέρα και πέρα των καθολικών. Υπάρχει ένα ερώτημα, ποιος είναι ο εραστής. Και του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Θα διευκρινίσουμε εκεί πέρα το ερώτημα που λέει ποιος είναι ο εραστής. Ναι, παρακαλούμε τους τηλεθεατές το 2-10-21-13-3-20 να στέλνουν τα μηνύματά τους ή στο SMS free και ενώ αποστολή 42-60. Πατέρα, εκεί... Λίγο... Σύντομα, μονάχα να μας διαβάζει το μήνυμα. Η Δήμητρα από το Περιστέρι. Ναι, βεβαίως, ο Χριστός είναι αυτός που μας ερωτεύτηκε και θυσιάστηκε για εμάς. Πατέρα Νεκτάρη, είδα τα χείλια σε μία εικόνα του Χριστού να μου λέει ότι είσαι η νύμφη μου και είμαι ο νυμφίος σου. Ήταν η ιδέα μου ή πραγματικά μου συνέβη αυτό το πράγμα? Λίγο προσοχή σε αυτό. Ναι, αυτό δεν μπορώ να ξέρω αν ήταν πραγματικότητα ή όχι. Το πνευματικό. Αλλά μην ξεχνάτε όμως ότι στην Αγία Εκατερίνη στον ύπνο της εμφανίστηκε ακριβώς και της είπε ο εραστής της. Και μάλιστα ο νυμφίος της και της έδωσε και το δαχτυλίδι. Έτσι, της Αγίας Εκατερίνης. Καμιά φορά όμως υπάρχουν και γεγονότα τέτοια τα οποία είναι και. Ναι, απλώς θέλει προσοχή. Γι' αυτό υπάρχουν οι πνευματικοί, μπορούν να απευθυνθούν. Ακριβώς. Ναι. Ο Γιάννης από τον Βύρονα αναφέρεται ότι ο Θεός είναι φως. Δεν μπορεί να μην αγαπάς τον Θεό. Είναι αυτονόητο. Ο Περικλής από τους Αγίους Θεοδόρους. Αυτονόητο.
Ναι, ο άλλος τον αγαπάει το σκοτάδι όμως. Δεν είναι αυτονόητο, τουλάχιστον. Γιατί κάποιοι αγαπούν το σκοτάδι. Ναι. Τουλάχιστον για αρκετούς. Ο Περικλής από τους Αγίους Θεοδόρους. Υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Πού βρίσκεται ο Θεός, πού βρίσκονται οι αγέννητοι, πού πάμε όταν πεθαίνουμε. Θα ήθελα συγκεκριμένες απαντήσεις. Αυτό θα γίνει σε συγκεκριμένα θέματα που θα κάνουμε. Ωραία. Γιατί αν αναπτύξουμε αυτό, το θέμα μας είναι αν ο Χριστός είναι εραστής μας. Ο Πέτρος από το Περιστέρι, θα αγαπούσατε ποτέ αυτούς που σας ρούφηξαν το αίμα, τους εφοπλιστές, τους καναλάρχες κλπ. Και διάφορα άλλα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Χριστός πάντως έχει πει να αγαπάμε τους εχθρούς μας, έτσι. Ο Χριστός από την Γλυφάδα. Ναι, είναι δυνατόν να είναι εραστής. Ο Θεός δεν εκδικείται, προστατεύει και σε αφήνει ελεύθερο. Ναι. Η Γεωργία από την Κυψέλη, η αγάπη του Χριστού είναι να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Μάλιστα. Ο Κώστας από το Περιστέρι, ο Χριστός σταυρώθηκε βία. Τι είναι ο Τιανέας. Μάλιστα. Ο Νίκος από την Γλυφάδα, ο Δίας, ο Μήθρας και ο Ορφεύς και πάρα πολλοί άλλοι γεννήθηκαν σε σπήλαια. Στο διάλογο του Σοκράτους περί έρωτος θα βρείτε τις απαντήσεις εκεί πέρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Κορινθίους επιστολή: «Καλό είναι εις τον άνθρωπο να μην πλησιάζει εις γυναίκα. Δια της πορνείας όμως ημών ας έχει ο καθένας». Την γυναίκα τη δικιά του. Λέγει το μισθό. Πω, πατέρα, τα SMS, δύο λεπτά να διαβάσει. Αφού υπάρχει έλεος και χάρη, γιατί δεν αποκαθιστά η Εκκλησία τον Οριγένη και συνεχίζει να θεωρεί αγίους τιμωρούς σαν τον Αυγουστίνο. Μάλιστα. Ο μόνος Θεός είναι η φύση και η αρχαία νόμη της. Η μυθολογία των Εβραίων και των Χριστιανών είναι η μεγαλύτερη απάτη. Μάλιστα. Έχω μία απορία στην οποία εγώ δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Με το να λέει ο Θεός, αγαπήστε με ή θα πάτε στην κόλαση, δεν μας εξαναγκάζει να τον αγαπήσουμε. Αυτό που πούμε από λίγο. Ναι, μονάχα δεν λέει αυτό ο Θεός πουθενά. Ο Χριστός είναι ο εξουσιαστής μου και τον εξουσιαστή μου δεν μπορώ να τον κάνω εραστή μου. Αν το βλέπει ως εξουσιαστή το Θεό, μπορεί να είναι. Είναι αυτό το ερώτημα που λέει. Με μισό λεπτό, πατέρα, λέει. Και πάλι ερχόμαι με τα δόξεις κρίνεζόντας και νεκρούς. Ποιος θα το έκανε αυτό. Ναι, ποιοι κρίνονται, μισό λεπτό. Κάτσε να πάμε σε ένα τα θέματα, διότι ναι, καταρχάς θα πρέπει να πούμε, γι' αυτό λέμε ότι η Ορθοδοξία και ο Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Δεν είναι θρησκεία. Ούτε είναι αποκάλυψη. Εντάξει, αποκάλυψη είναι, ναι, γιατί αποκαλύφθηκε. Αλλά δεν είναι κάτι θρησκεία. Θρησκείες είναι όλες οι υπόλοιπες που έχουμε. Εμείς κακώς μαθαίνουμε στα σχολεία ότι είναι θρησκεία η πίστη μας. Γιατί είπαμε ότι πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη. Σε ένα πρόσωπο. Έχω εμπιστοσύνη σε ένα πρόσωπο. Αυτό σημαίνει, και όταν λέμε πιστεύω εις έναν Θεό, στην ουσία λέμε έχω εμπιστοσύνη σε έναν Θεό. Ποιος είναι αυτός? Ποιητής του ουρανού και τα λοιπά. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός που γεννήθηκε, λέει, από την Παρθένο Μαρία, σταυρώθηκε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ακόμα έχω εμπιστοσύνη, λέει, σε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Άρα λοιπόν δεν είμαστε θρησκεία. Υπάρχει μια διαπροσωπική σχέση, επαναλαμβάνω, μεταξύ του ανθρώπου και του Χριστού. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός πάνω στη γη, για να μας μεταδώσει πλέον ένα άλλο πνεύμα. Να μας μεταδώσει αυτό που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό έρχεται και λέει τη συμπληρώνει. Στην ουσία το συμπλήρωμα το οποίο κάνει αλλάζει ουσιαστικά το όλο νόημα των πράξεων των οποίων γίνονται, έτσι αποκαλύπτεται ότι είναι πλέον ο πατέρας μας, αποκαλύπτεται ότι ο Χριστός γίνεται φίλος και μάλιστα να σας πω ότι έγινε τόσο φίλος με τους μαθητές του που φτάνει στο να τους πει ότι δεν πρόκειται να ξαναφάει και να ξαναπιεί λίγο πριν τη Σταύρωση. Ναι. Τους αγαπούσε τόσο πολύ, γι' αυτό ο Ιωάννης, πώς νομίζετε ότι ο Ιωάννης έπεσε και τον αγκάλιασε στο μυστικό δείπνο, έπεσε πάνω του. Και αν σκεφτούμε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι εκδηλώσεις γίνανε εκείνη την ώρα στο μυστικό δείπνο. Γιατί η Αγία Γραφή, όπως ξέρουμε, η Καινή Διαθήκη, είναι περίληψη των όσων έγιναν. Περιληπτικά αναφέρονται των όσων έγιναν. Μας αναφέρει λοιπόν μια σκηνή ότι έπεσε και τον αγκάλιασε. Και του λέει, ποιος θα το πει. Ονομάζεται ο αγαπημένος μαθητής του. Γιατί τον αγαπούσε πάρα πολύ ο Χριστός. Άρα υπάρχει ένα σύνδεσμος και φτάνει κάποια στιγμή να λέει, δεν θα φάω, λέει, ούτε θα ξαναπιώ. Με χρυσό του φίλη μου θα συναντήσω. Στην άλλη ζωή, στη βασιλεία μου. Σας το υπόσχομαι, λέει. Γιατί θα μου λείπετε τόσο πολύ που δεν θα έχω ούτε καν όρεξη ούτε να φάω ούτε και να ξαναπιώ. Και προσέξτε ότι όταν μετά πηγαίνει στη Γεστημανή και προσεύχεται στην τελευταία αρχιερατική του προσευχή, αυτό το οποίο κάνει είναι μιλάει όλο για τους φίλους του.
Πατέρα, σε παρακαλώ για τους μαθητές μου. Πατέρα μου να είναι ένα μαζί μου. Πατέρα μου να είναι ένα μαζί σου. Να μην διασπαστούν, να μην γίνει. Έκανα τα πάντα, χάθηκε μόνο ο Ιούδας. Έχει μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο πόνο, αν θέλεις. Και φτάνει στο αποκορύφωμα, αυτό που λένε πολλοί, που έφτασε εκείνη την ώρα που γράφει η Αγία Γραφή και είπε: Πατέρα μου, ή δυνατόν, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο. Και πολλοί λένε και εκ των θεολόγων ακόμα. Λένε ότι ενώπιον του θανάτου το είπε αυτό. Και όμως δεν το είπε ενώπιον του φόβου του θανάτου. Δηλαδή φοβήθηκε σαν άνθρωπος το θάνατο. Ναι. Όχι. Έχει γνωρίσει 3 χρόνια τους μαθητάς του που είναι φίλοι του. Είναι δεμένοι μαζί πάρα πολύ σαν φίλοι. Είναι πάρα πολύ δεμένοι. Και εκείνη την ώρα ενώ είναι δεμένοι και έχουν δεθεί με μια φιλία πρέπει να φύγει από ανάμεσά τους. Οπότε ανθρωπίνως δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Δεν θέλει να διαλύσει αυτή την όμορφη φιλία. Και επειδή δεν θέλει να τη διαλύσει, γι' αυτό λέει: Αν είναι δυνατόν να παρέλθει από εμού αυτό, τώρα αυτό το ποτήριο. Αλλά μετά λέει: Όχι, δεν θα γίνει αυτό που θέλω εγώ. Σαν άνθρωπος, θα γίνει αυτό που έχουμε αποφασίσει. Όπως θέλεις εσύ. Ναι. Ερώτημα. Παρουσιάζεται σε πολλές εικόνες ένας άγγελος, ο οποίος κρατάει μία ζυγαριά. Και εκεί, όσο φαίνεται, αν την ερμηνεύσει κανείς, φαίνεται ότι ο άγγελος αυτός ζυγίζει τα καλά. Τις καλές και τις κακές πράξεις. Κακά μας έργα. Πώς αυτό μπορεί να κολλάει με την έννοια του ότι ο Θεός είναι ο εραστής, ο αγαπημένος μας. Θα μου επιτρέψετε να σας πω. Πώς μπορεί να κολλήσει αυτό με αυτό που λέτε. Στην Ορθόδοξη θεολογία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κρατάει τη ζυγαριά ο Θεός και ο Χριστός, ένας άγγελος, σε πάση περιπτώσει, και ζυγίζει τις καλές μου πράξεις και τις κακές πράξεις. Και αν οι καλές πράξεις ζυγιστούν και είναι περισσότερες, πηγαίνει στον παράδεισο. Έτσι λένε τουλάχιστον. Έτσι υπονοείται. Αν οι κακές είναι περισσότερες, τότε πας στην κόλαση. Αυτό εκμεταλλεύεται ο Πάπας. Αυτό εκμεταλλεύεται, εκμεταλλεύτηκε μάλλον ο Πάπας, ο οποίος τι έκανε, έπαιρνε καλά έργα, έδινε στα δινάρια, πλήρωνες, τα λεγόμενα συγχωροχάρτια, σου συγχωρούσε αμαρτίες και έπαιρνε καλές πράξεις από τους Αγίους, καλές πράξεις από τους Αγίους, τις πρόσθετε στην ψυχή που είχε κακές πράξεις, ώστε η ζυγαριά να γύρει από την άλλη πλευρά. Είναι, αν θα επιτρέψετε μου να πω, ότι είναι μια απάτη της δύσεως αυτό. Ναι, αλλά υπάρχουν στους ναούς μας. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτή, και η εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας που λέμε, που παρουσιάζει λοιπόν, ο Χριστός. Αυτό λοιπόν το πράγμα. Υπάρχει όμως και στην είναι δυνατόν ανθρωπίνος. Εγώ να μου απαντήσω και τι λέτε. Ανθρωπίνος, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος την ημέρα, κάθε ημέρα, περισσότερες είναι οι κακές του οι πράξεις παρά οι καλές. Αν καθίσουμε και πούμε τι καλές πράξεις κάναμε σήμερα και τι κακές, μα κάθε μέρα οι κακές οι πράξεις είναι οι περισσότερες. Και αν υπολογίσει ότι κακό δεν είναι μόνο. Καλό δεν είναι μόνο όταν κάνεις το καλό, αλλά κακό είναι επίσης και όταν δεν κάνεις το καλό. Δηλαδή, τι θα μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Όταν καήκαμε, και αυτό εκ των προτέρων. Άρα λοιπόν εκ των προτέρων λογίζεται ότι η ζυγαριά ούτως ή άλλως κλείνει προς τα αριστερά. Κλείνει δηλαδή στην κόλαση, άμα πάμε έτσι. Εδώ ακριβώς έρχεται το έλεος και η χάρις. Ότι εάν κριθούμε σύμφωνα με τις καθημερινές μας πράξεις, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού. Και όλη αυτή η σχέση και όλη αυτή η αγάπη και όλος αυτός ο σύνδεσμος καταστρέφεται. Άρα λοιπόν δεν είναι ορθόδοξη αν θέλετε αυτή η ζυγαριά. Δεν είναι μέσα στην ορθόδοξη πατερική θεολογία. Δηλαδή έκανες αυτές τις καλές πράξεις, θα πας επομένως στον παράδεισο. Έκανες αυτές τις κακές πράξεις, παιδάκι μου, τώρα θα πας στην κόλαση. Μα κάτσε, δεν αναφέρετε, πατέρα Νεκτάρη, δεν αναφέρετε μέσα στην Αγία Γραφή ότι θα αναστηθούν και οι ταφάβλα πράξαντες. Οι ταφάβλα πράξαντες. Αυτοί που πράξαν το αγαθό θα πάνε στον παράδεισο. Δεν αναφέρετε μέσα. Μισό λεπτό. Γιατί εδώ πέρα μπαίνουμε στη Δευτέρα Παρουσία και στην κρίση. Ναι. Λέει λοιπόν στην κρίση. Ακριβώς. Αμήν λέγω ημίν. Ότι ο το λόγον μου ακούων και πιστεύων το πεμψαντήμε έχει ζωή αιώνιων και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύει και εκ του θανάτου εις τη ζωή. Ωραία, δηλαδή, θα έρθει σε κρίση. Μισό λεπτό. Όμως. Δηλαδή λέει ξεκάθαρα ότι όποιος μαζί μου είναι εντάξει, δεν υπάρχει κρίση στη Δευτέρα Παρουσία. Το λέμε την ώρα που. Τι σημαίνει. Ακούστε το Ευαγγέλιο την ώρα που το διαβάζουμε στους νεκρούς. Τι σημαίνει. Αυτό είναι μισό λεπτό με διακόπτω. Ναι. Είναι το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στους νεκρούς. Mm-hmm. Την ώρα της κηδείας. Λέει ότι ο λόγος με αυτός που με ακούει mm-hmm. και μου έχει εμπιστοσύνη mm-hmm. ακούν και πιστεύει σε μέναν που με απέστειλε, μου έχει εμπιστοσύνη ότι με απέστειλε, αυτός είναι μέσα του τη ζωή αιώνιων ήδη. Και αυτός εις κρίσιν ουκ έρχεται, δεν πρόκειται να κριθεί με τίποτα, δεν υπάρχει κρίσης γι' αυτόν. Αλλά μεταβεύηκε, λέει το ο Χριστός, εκ του θανάτου εις τη ζωή απευθείας. Αυτό έτσι λοιπόν, οι δε τα παύλα πράξαντες, αυτοί έρχονται εις Ανάσταση
κρίσεως. Αυτοί οι οποίοι. Άρα κάποιοι θα ρώτησε. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι. Πάνω σε αυτό θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Ναι, μισό λεπτό. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε ξεκάθαρα ότι αυτοί οι οποίοι αγάπησαν τον Χριστό, τον έχουν για εραστή τους. Είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν είναι να τον ο φίλος μου ή ο εραστής μου έτσι να με περάσει από ένα κριτήριο. Όχι, αλλά ποιες θα είναι οι πράξεις αυτών που έκαναν τον Θεό εραστή τους. Αυτό θέλω να μου πεις. Αυτοί δεν έχουν κάποιες πράξεις. Δεν πράττουν εδώ στη γη κάποια πράγματα τα οποία δεν τα κάνουν οι άλλοι, ή τα φαύλα πράξεις. Ποιοι είναι δηλαδή αυτοί που έχουν τις αγαθές πράξεις, που τηρούν το λόγο του Θεού, αυτό που λέει, που ακούνε και τον τηρούν, εννοείται, το λόγο του Θεού, και οι οποίοι δεν εφαρμόζουν. Τι κάνουν, δηλαδή, ποιες είναι οι πράξεις. Δηλαδή, αγαπάνε, ποια είναι η πράξη δηλαδή. Εγώ πώς θα καταλάβω έναν άνθρωπο ότι πραγματικά είναι ερωτευμένος με τον Θεό, πώς θα τον καταλάβω. Μα φαίνεται ο ερωτευμένος. Πώς, τι από πού θα καταλάβεις, πώς θα καταλάβω, ναι. Πώς είναι το όνομά σου. Εσείς, πατέρα Νεκτάρη, φοράτε ένα ράσο και καταλαβαίνω. Η Μαρία, μισό λεπτό. Κάτι η Μαρία, πώς αν ερωτευτεί τον Νικήτα, από πού θα καταλάβω. Και από το πώς κοιτάγονται. Πώς θα το καταλάβω. Και από το πώς μιλάνε. Και από το πώς περπατάνε. Φαίνεται ο ερωτευμένος. Καταρχάς, ο ερωτευμένος μιλάει συνέχεια για την αγάπη του. Ο ερωτευμένος φαίνεται. Και κάνει αυτά που θέλει η αγάπη του. Και προσπαθεί να κάνει και αγωνίζεται να κάνει αυτά που ο ερωτάς του θέλει. Άρα λοιπόν, εφόσον κάνει αυτά που θέλει η αγάπη του, αυτά δεν είναι κάποιες πράξεις, δεν είναι κάποια έργα. Βέβαια, αυτός δεν θα κριθεί, γιατί κάνει αυτά που θέλει ο ερωτάς του. Τώρα θέλω να μου πεις, τα φαύλα πράξαντες, ποιοι είναι αυτοί που πράττουν φαύλα. Τι εννοεί δηλαδή τα φαύλα πράξαντες. Αυτοί οι οποίοι κάνουν το κακό. Γιατί ο Χριστός επιθυμεί. Με αυτό που λέμε τώρα και οι δύο κρίνονται. Όχι, δεν κρίνεται. Πώς δεν κρίνεται, εφόσον. Γιατί μεταβεύει και εκ του θανάτου απευθύνεσαι στη ζωή. Ο άλλος λέει. Γιατί εδώ στη ζωή. Κρίση. Σταματάει. Πού πας, κύριε. Πού πας, κύριε. Ένα παράδειγμα το ανέφερα την προηγούμενη εβδομάδα. Κύριε, ναι. Περί του Παραδείσου. Ο Παράδεισος είπαμε ότι είναι το σπίτι, αν θέλετε, του φίλου μου. Το σπίτι του εραστή μου. Είναι ο Παράδεισος. Ο Παράδεισος είναι το σπίτι του εραστή μου. Το σπίτι του φίλου μου. Εάν λοιπόν ο εραστής μου είναι στην Αμερική θα πάω και εγώ στην φύγω από εδώ και πάω στην Αμερική, θα πάω στο σπίτι του φίλου μου, στο σπίτι του εραστή μου. Επομένως, μισό λεπτό, πηγαίνοντας λοιπόν στο σπίτι του εραστή μου, εάν έρθει ο Δημήτρης όμως και πάει να μπει στο σπίτι του εραστή μου, θα του πει ο εραστής μου, ο Κύριος τι είναι, αν δεν είναι ερωμένος του. Πρέπει να είναι ερωμένος του, να τον έχει εραστεί κι αυτός. Θα του πει ο κύριος πώς μπαίνει μέσα στο σπίτι μου. Άντε, περάστε εδώ μέσα, τι είναι. 20 ανοχής είναι. Ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι η έννοια του εραστή έχει έννοια σαρκικής πράξης. Θέλουμε να το διευκρινίσουμε αυτούς τους τηλεθεατές, διότι ρωτούν διαμέσου του κοντρόλ μου, απευθύνουν το ερώτημα. Τι εννοούμε εραστής. Τι εννοούμε όταν λέμε. Στη σχέση μας. Υπάρχει με το Θεό. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Πώς υπάρχει ο πνευματικός έρωτας και υπάρχει ο σαρκικός έρωτας. Υπάρχει ο πνευματικός έρωτας και υπάρχει και ο σαρκικός έρωτας. Ο έρωτας είναι με την καρδιά συνήθως. Ο έρωτας είναι με την καρδιά. Και εκφράζεται, και εκφράζεται καρδιακά. Επομένως, για τον Χριστό πάντοτε μιλάμε καρδιακά, μιλάμε πνευματικά. Γιατί λοιπόν, να έχουμε δεν την μιλάμε και μπερδεύεται για ο κόσμος σαρκικό έρωτα, γιατί ο σαρκικός έρωτας είναι ο λεγόμενος ανθρώπινος έρωτας κατά τους πατέρες. Είναι ο ανθρώπινος έρωτας. Γι' αυτό ένας ονομάζεται θείος έρωτας ή θεϊκός έρωτας, γιατί αναφέρεται στο Θεό, ενώ ο άλλος που είναι σαρκικός έρωτας και αναφέρεται στο σεξ, αναφέρεται σαν ανθρώπινος έρωτας. Αναφέρεται μεταξύ ανθρώπων. Ωραία, για να προσπεράσουμε το θέμα του παραδείσου, της κόλασης, να το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Πάμε παραπέρα. Επομένως και ο παράδεισος που ρώτησε κάποιος φίλος, τι είναι ο παράδεισος, είναι το σπίτι του εραστή μου. Εκεί που ζεις είναι μαζί το σπίτι με τον... που θα πάω και θα ζήσω με τον εραστή μου. Εφόσον γιατί δύο εραστές, να σας πω ότι κάτι, θα παντρευτούν κάποια στιγμή. Δύο εραστές θα παντρευτούν. Ναι. Λοιπόν, δεν άκουσα τι είπε. Το κοντρό. Λοιπόν, δύο εραστές στο τέλος παντρεύονται. Μια κοπέλα και ένας νεαρός φτάνουν στο γάμο. Ο γάμος είναι η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Ξέρετε, γίνεται ξενίζει. Έρχεται ο Κύριος να πάρει και θα μείνουμε όπως δύο ερωτευμένοι. Ο Δημήτρης, ένα παράδειγμα. Πες ότι ήταν ερωτευμένος απέναντι με την. Τη Ράνια. Ο Δημήτρης που παντρεύεται με τη Ράνια, κάποια στιγμή ο έρωτάς τους θα τους οδηγούσε στο να παντρευτούν και να ζήσουν στο ίδιο σπίτι. Ομοίως και εγώ που ερωτεύομαι τον Χριστό, θα ζήσω και οποιοδήποτε αγαπάει και ερωτεύεται τον Χριστό, θα γίνει η ώρα του γάμου και θα ζήσει στο ίδιο σπίτι. Για σένα είναι λοιπόν ο νυμφίος. Είναι ακριβώς ο νυμφίος και η νύμφη. Ακριβώς είναι ο νυμφίος και η νύμφη είναι η ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό μιλάμε και περί πνευματικού πράγματος. Άρα λοιπόν ο παράδεισος δεν είναι τίποτα άλλο παρά δύο άνθρωποι, ο Χριστός
και εγώ, μόνο που ο Χριστός είναι και θεάνθρωπος, ερωτεύονται, ο ένας ερωτεύεται τον άλλον, ζούνε και ο ένας κοιτάει να εφαρμόσει τις επιθυμίες και να εκτελέσει τις επιθυμίες του άλλου. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει θέμα εντολής. Έτσι. Άρα λοιπόν να πω και ότι και ο εκκλησιασμός, αν θέλεις ακόμα. Δεν το καταλαβαίνει εντολή. Και ο εκκλησιασμός που πάω την Κυριακή, αν θέλετε, την Κυριακή που πηγαίνω εκκλησία. Ο εκκλησιασμός τι είναι, είναι το επίγειο σπίτι του Χριστού πάνω στη γη. Το επίγειο σπίτι. Άρα πηγαίνω την Κυριακή στο σπίτι του εραστή μου. Στο σπίτι του φίλου μου πηγαίνω. Στο σπίτι του άρα λοιπόν είναι δεν είναι λοιπόν μια τυπική μια επίσκεψη, ένα υποχρεωτικό που πρέπει σαν χριστιανός να κάνω. Το κάνεις γιατί... Αλλά είναι γιατί είναι ο εραστής μου και βεβαίως θα πάω στο σπίτι του εραστή μου. Ομοίως η προσευχή είναι η συνομιλία με τον εραστή μου. Δύο ερωτευμένοι κάθονται ώρες και μιλάνε. Ώρες κάθονται και μιλάνε. Άρα λοιπόν όταν προσεύχομαι, μιλάω στον εραστή μου. Μιλάω στον άνθρωπο που αγαπώ, στον άνθρωπο που λατρεύω εξ όλης καρδίας μου, εξ όλης διανοίας μου, με όλη την ψυχή μου. Άρα η προσευχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συνομιλία με τον εραστή μου. Επίσης να πω ότι η μελέτη της Αγίας Γραφής δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα γράμμα είναι η μελέτη η οποία μου στέλνει ο εραστής μου ένα γράμμα. Μου στέλνει ο εραστής μου ένα γράμμα. Δεν θα διαβάσω το γράμμα που μου στείλε ο εραστής μου και βεβαίως θα το διαβάσω. Επίσης, τι είναι να πω... Η εξομολόγηση που είπατε. Δύο άνθρωποι ήταν ερωτευμένοι, έτσι, και κάθονται μόνοι τους, αρχίζει και λέει ο ένας τον άλλον και το τι έχει κάνει μέχρι και σεξουαλικά, αν θέλετε, κάθεται και λέει με πόσους έχει πάει, με ποιους πήγε, τι έκανε, τι έδιαξε και τι έφτιαξε. Έτσι λοιπόν είναι ακριβώς πριν ερωτευτώ τον Χριστό, με ποιους άλλους είχα σχέσεις. Τι σχέσεις είχα. Κάθομαι και λέω και δύο ερωτευμένοι λένε τα πάντα. Ακόμα όταν γύρισα από το γραφείο, τι έκανε στο γραφείο, με ποιον μίλησε, τι δουλειές είχαν. Κάθομαι και τα λένε όλα. Αυτό είναι, τα λέει έξω από το στόμα. Άρα ομολογεί λοιπόν στην αγάπη του. Άρα και η εξομολόγηση δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι μια ερωτική, αν θέλετε, εξομολόγηση που λέει ο ένας για τον άλλον. Και να. Επιτρέψτε μου να φτάσω στο αποκορύφωμα ότι η Θεία Κοινωνία, φτάνουμε στη Θεία Κοινωνία. Τι είναι η κοινωνία, το λέει η λέξη. Είναι επικοινωνία. Κάποιοι επικοινωνούν. Τώρα, με τον εραστή μου επικοινώνησα, προσέξτε με εδώ γιατί έχει πολύ σημασία. Με τον εραστή μου επικοινώνησα μέσω του γράμματος. Με τον εραστή μου επικοινώνησα μέσω συνομιλίας που μιλάγαμε. Με τον εραστή μου πήγα στο σπίτι του. Και τώρα έρχεται η ανθρώπινη κοινωνία. Να ενωθεί με τη Θεία Κοινωνία. Με τη Θεία Κοινωνία. Η ανθρώπινη κοινωνία με τη Θεία Κοινωνία. Λοιπόν, και βαδίζει η ανθρώπινη κοινωνία προς τη Θεία Κοινωνία. Τι κοινωνούμε όμως. Ράνια, πες μου σε παρακαλώ τι κοινωνάς. Τι λέει ο ιερέας ότι κοινωνάς. Όποιος άλλος, δεν ξέρω από τα παιδιά αν θέλει κάποιος να πει κάτι. Λοιπόν, ναι. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κοινωνάς, άρα επικοινωνείς με το σώμα του Χριστού. Με ποιο σώμα. Του Χριστού. Με το σώμα του Χριστού. Σώμα και το αίμα του, τη σάρκα του. Με τη σάρκα του επικοινωνείς. Ποιος επικοινωνεί με τη σάρκα του. Εγώ. Ποιος είσαι εσύ. Το δικό σου σώμα ενώνεται. Προσέξτε το αποκορύφωμα του έρωτα. Ενώνεται με το σώμα του Χριστού. Η πλήρη ένωση. Όταν ενώνονται δύο σώματα, ανθρωπίνως, δύο σώματα όταν ενώνονται, γεννιέται ένα παιδί. Γεννιέται μια ζωή. Ομοίως, όταν ενώνεται το πνευματικό σώμα του Χριστού, το σώμα, η σάρκα και το αίμα του Χριστού, με εμάς, λέει ο ιερέας, εις άφεσις ομαρτιών και γεννιέται ζωή ξανά, αλλά αυτή η ζωή που γεννήθηκε από αυτή την ένωση είναι ζωή αιώνιος. Είναι μια ζωή αιώνιος αυτή η οποία γεννιέται. Ο τρόγωνος της σάρκα το είπε και ο ίδιος. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει αποκτά ζωή αιώνια. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η όλη σχέση με τον Χριστό είναι να επιτρέψουμε να λοιπόν πρέπει να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Άμα δεν ολοκληρώσουμε δεν μπορούμε γιατί έχουμε ειδήσεις, έχουμε αυτά ο χρόνος μηδέν. Δεν το ξέρω, αλλά με καθυστερείτε χειρότερο και είναι αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί δεν θα βγει νόημα. Επομένως, η σχέση με τον Χριστό είναι πλήρως επομένως. Μια διαπροσωπική σχέση. Σχέσεις δύο προσώπων. Του δικού μου και του Χριστού μου. Του ανθρώπου και του Θεού. Του ανθρώπου με τον Χριστό που είναι ταυτόχρονα και Θεός. Και γι' αυτό τα κοινωνάμε. Επειδή κοινωνάμε άνθρωπο, ονομάζεται Θεία Κοινωνία.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που είστε εδώ. Πατέρες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε, να πούμε ότι έχεις τα γενέθλιά σου. Ένα λεπτό να πούμε ότι έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα. Και ότι αμέσως μετά... Πολλά. Θα πάνε... καλά, πατέρα, με χρόνια πολλά και θα πάω να φάει μακαρόνια μίσκο. Ακάκιε! Μισό λεπτό. Ακάκιε, λέει, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι μίσκο. Μόνο που λέμε Αυγουστίνοστον, έτσι. Α, Αυγουστίνοστον. Την επόμενη Παρασκευή στις 9 η ώρα εδώ κοντά σας. Καλή σας νύχτα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για όλα.